Τώρα κύριοι και συγκύριοι είναι σε αναβρασμό και πάλι συντεχνίες της ΑΕΚ. Αυτή τη βδομάδα σε τοπικές συγκεντρώσεις δημιουργείται και μυστική ψηφοφορία για το πώς θα συνεχίσουν. Α, είναι μια σειρά από ζητήματα που τους απασχολούν. Είναι εδώ ο κύριος Σώτος Σάβα, είναι ο πρόεδρος της ΕΠΑΕΚ. Και τα λέμε από τότε που χειρίζονταν το θέμα ή μάλλον παρενέβη ο, ο τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο... Υπουργό Εργασία. Υπουργό Εργασία, με συγχωρείτε. Ναι. Ο κ. Χούσος, στη διένεξη μεταξύ ήταν και ο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Πετρίδη και η Υπουργό Ενέργεια τότε, κ. Πιλίδου, ναι. για μια σειρά από ζητήματα, τα οποία αντιλαμβάνομαι ε, επανέρχονται και επανέρχονται και με, το, με τον νέο Υπουργό οι συζητήσει που γίνονται. Δεν, δεν βρίσκεται άκρη. Πήραν από τα εργασιακά, είναι και η Δεκέλια, ο σταθμό. Ναι, ναι. Άρα τι, ε... τι δεν άλλαξε, ή... τι δεν ακούστηκε. Ε, α ακριβώ από τη Δευτέρα. Να πούμε καταρχήν ότι από τη Δευτέρα έχουμε προχωρήσει σε ενημερώσει του προσωπικού κατά, στου κατατόπου ε, χώρου εργασία. Τη Δευτέρα είχαμε την ε, Λεμεσόν και τον σταθμό των, σταθμών, των σταθμών του Βασιλικού. Την Τρίτη, χτε δηλαδή. Είχαμε την Πάφων και την Πόλη τη Χρυσοχού. Σήμερα το πρωί ήταν η μεγάλη συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία τη mm -hmm. Αρχή Ελεκτρισμού, που εκάλυψαμε και τα συνεργεία, τη τεχνικέ υπηρεσίε τη Λευκοσία. Παρασκευή θα γίνει η ενημέρωση στο περιφερειακό της Λευκοσίας, κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών Κακοπετριάς mm -hmm. και Πλατρών και τελειώνουμε την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, με την Λάρναγκαν, τον Παραλίμνη και τον Σταθμό τη Διγέλια. Και είστε όλε οι συντεχνίε μαζί. Όλε οι συντεχνείε μαζί. Έτσι, Η ναι. ενημέρωση γίνεται από κοινού, σε όλων των προσωπικών, από όλε τι συνδικαλιστικέ οργανώσει. Η ψηφοφορία Άρα εννοεί, πάτε εννοείται. Αν εκεί ξ... και του λέτε ναι. ότι αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά διεκδικούμε. Αυτά είναι, διεκδικούμε. Ακριβώς, ναι. ε, αυτά τους είναι τους τα θέματα δείτε... που είναι σε κρεμότητα. Ναι. Και... Ενημερώνεται ο κόσμο. Ε, ακούμε ε, απορίε, απαντούμε, mm -hmm. ε, που, που έχει το προσωπικό και στο τέλο γίνεται μυστική ψηφοφορία όπω προβλέπεται και mm -hmm. από τον κώδικα Βιομηχανικού σχέσεων αλλά και από τα καταστατικά όλων των συντεχνιών. Ξεχωριστή ψηφοφορία σε ξεχωριστή κάλπη για κάθε συνδικαλιστική οργάνωση. Ε, να πούμε ότι μέχρι σήμερα σε μια καταμέτρηση που είχαμε κάνει εμεί ω ε, ΣεΠΑΗ και έχουμε. Ε, γύρω στο 94% ε, 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 να ψηφίζουν στο ψηφοδέλτιο ναι, δηλαδή θετικέ απαντήσει. Που ε, παρόμοιον ε, υπολογίζω τις θα είναι και στι άλλε συντεχνίε. Ναι. Αυτό σημαίνει. Ε, Δύο πράγματα θα έλεγα. Το πρώτο είναι εμπιστοσύνη προ τι ηγεσίε των συντεχνιών, ναι. αλλά και το δεύτερο είναι ότι ο κόσμο είναι έτοιμο για αντιδράσει, διότι ναι. δεν βλέπει η επίλυση δηλαδή, των θεμάτων αυτών. Κοιμάστε Την προηγούμενη φορά α, που το είχα τρέξει για λίγο, <κλ> είχε γίνει και πλάνο, αν χρειαστεί, από το διαχειριστή, πού θα κόβεται το ρεύμα κλπ. Πάτε σε τέτοιου είδου απεργιακά μέτρα. Την περασμένη φορά, αναφερόμαστε, ήταν το τέλος του 2022, να. δηλαδή πριν 14 μήνες περίπου, όπου υπήρχαν ε, αντιδράσεις πάλι του προσωπικού της αρχής ηλεκτρισμού. Είχαμε προχωρήσει σε μια δύο και μετά μια ολοήμερη ε, στάση συνεργασίας ε, και μετά είχαμε να αποφασίσει το κλείσιμο των μονάδων των ρηπογόνων της που προγραμματίζεται για τι 14 του Δεκέμβρη του 2022. Ναι. Παρέμβηκε τότε ο Υπουργό Εργασία, ο κύριο Κούζο, με εντολέ ναι. του Προέδρου τη Δημοκρατία. Μα το είχε πει ο ίδιο, εκπροσωπό το κράτο, μάλιστα μα είχε πει τότε ο κύριο Κούζο, στι 13 δηλαδή την προηγούμενη ημέρα. Ναι. Και διευθετήθηκε τελικά συνάντηση μετά τα α, Χριστούγεννα, μετά τι γιορτέ, συγκεκριμένα στι 20 του Γενάρη πέρσι, του 2023. Εκεί α, ε, συμφωνήθηκαν, αποφασίστηκαν ε, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είχαν... Τα οποία δεν υλοποιήθηκαν ε, ε, μέχρι σήμερα. Ε, τα οποία δηλώθηκαν και δημόσια από τους ναι, ναι. αρμόδιους Υπουργού. Ήταν η εμπλοκή της αρχής ηλεκτρισμούς της ε, ΑΠΕ. Εδώ να, δου, να πούμε ότι, ναι, πάρθηκε ρυθμιστική απόφαση μέσα στο 2023 πέρσι, δηλαδή, ε, και υιοθετήθηκε έναν πλάνο της ΑΕΚ να μπορέσει να κατασκευάσει φωτοβολταϊκά πάρκα 600 MW σε έναν πλάνο δεκαετία. Mm -hmm. ε, Παραιθετικά να πω εδώ όμω ότι ε, ε, αργά εδόθηκε αυτό το δικαίωμα στην αρχή ηλεκτρισμού, διότι από το 2019 που εξέδωσε τότε ένα διαγωνισμό για, για να νοικιάσει ε, γη, να μπορέσει να κατασκευάσει πάρκα, η ΡΑΕΚ μα σταμάτησε. Αποτέλεσμα... Όμως, άρα, είναι μια σειρά πράγματα που κάποια ήταν να γίνουν, κάποια <coughs> δρομολογούνται. Ναι. Κάποια στο μεταξύ είχαμε η ίδια σύνθεση τη ΑΕΚ, νέο Υπουργό Ενέργεια. Τώρα έχουμε τον Υπουργό Ενέργεια, με τον οποίο είχαν ξεκινήσει οι διαβουλεύσει, νέο Πρόεδρο τη ΑΕΚ. νέο ναι, ο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, ναι, ναι ο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Ε, θα μιλήσετε μαζί του, διότι τρέχουν αυτέ οι συζητήσει yeah. ενώ αλλάζει το δε, δε, ναι, ναι. Αυτό είναι ο ναι. στόχο σίγουρα. Ο διάλογο, όπω ναι. λέμε πάντοτε. Αλλά ένα είναι διάλογο α... με το διαπραγματευτικό χαρτί. Τη απεργία με την στήριξη ε, όλων των μελών. Εμεί ούτε θέλαμε τι εξουσιοδοτήσει ναι. για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα Μάλιστα. θέματα και πάνω στι εξουσιοδοτήσει που δίνει ο κόσμο ναι. για αυτήν τη σειρά των θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων όπω είπατε των εργασιακών θεμάτων που ναι. εδώ παρατηρείται έναν τέλμα τα τελευταία. Ε, νομίζω το κυριότερο είναι η Δεκέλια και είναι και εκείνη που θα κλείσετε, αντιλαμβάνομαι, αν, αν δεν υπάρχει... Ε, δεν, το, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Ναι. Είναι σημαντικό θέμα η Δεκέλια διότι ακριβώ. Ε, πρόσφατα, προχθές αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει και μια σύσκεψη ναι. με τον αρμόδιον Υπουργό, τον ναι, κύριο Παπαναστασίου, τη ΔΕΦΑ, ναι. την ΕΤΙΦΑ, ναι. αλλά και τους ιδι... ναι. την ΑΕΚ. Παραγωγή και του ιδιώτε παραγωγού που περιμένουν. Ναι, κύριε Πασίβε, στην την πλώνουμε ακόμα εμεί. Περιμένουμε ήδη Σάβα. το. Να ναι. το συνοψίσουμε. Ε, και την Παρασκευή. Και την Δευτέρα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία που ναι. ζητάτε έτσι την, 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 επικύρωση των, των, δικών σα ενεργειών, των συντεχνιών δηλαδή από τα μέλη του. Και μετά ε, με αυτή την απόφαση του ότι σα εξουσιοδοτούν να το χειριστείτε όπω θέλετε, ναι. πάτε στον, στο νέο Δελτα Σίγμα ή ανακοινώνετε μέτρα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει μια συνάντηση Μάλιστα. με το ΔΣΣ όπου Αναμένουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβουλίο τη ΑΕΚ θα έχει τις ίδιε θέσεις με το προηγούμενο, διότι τα ζητήματα τα οποία βάλουμε κάτω στο τραπέζι, η κυρία Σάβα, είναι στην ουσία αποφάσεις των τεχνοκρατών τη ΑΕΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή δεν είναι θέσει των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είτε μέσα από μελέτε είτε άλλο πώ αποφασίσαμε εμεί ω συνδικαλιστικέ ναι. οργανώσει να προωθήσουμε. Βλέπετε το θέμα τη υλοποίηση, αυτό το πρόβλημα. Ναι. Ευχαριστώ και πολύ κύριε σα Είναι Σημαντικό Σάβα. θέμα, να μου επιτρέπετε ναι. να πω ότι ναι, άνοιξε η αγορά ηλεκτρισμού, ναι, όμω ε, πρέπει να παίζεται το παιχνίδι επί ίση όρη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Σάββα. Θα τα πούμε και τη Δευτέρα ναι. που θα ολοκληρωθεί αυτή Βεβαίως, ναι. η διαδικασία τώρα και η